Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλωσορίζουμε σήμερα στο στούντιο του ΚΙΠΕ τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, στην πρώτη του συνέντευξη εδώ μαζί μας στο ΚΙΠΕ, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα κρίσιμα θέματα που αφορούν το Υπουργείο του σε μια εποχή ακρίβειας και υψηλών τιμών ενέργειας. Καλωσορίσατε στο στούντιο του ΚΙΠΕ, κύριε Παπαναστασίου. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα αρχίσουμε τα πιο πρόσφατα. Επειδή ήσασταν την περασμένη εβδομάδα στο Ισραήλ και είχατε κάποιες διαβουλεύσεις μαζί με τον Πρόεδρο, βγήκε σήμερα η είδηση ότι υπήρξε μια συμφωνία. Θα φέρουμε φυσικό αέριο, θα έρχεται φυσικό αέριο από το Ισραήλ προς την Κύπρο και από εκεί θα εξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες λίγο περισσότερες λεπτομέρειες πώς ακριβώς θα γίνεται αυτή η διαδρομή? Λοιπόν, ο σχεδιασμός ξεκίνησε από το γεγονός ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για χαμηλού κόστους ηλεκτροπαραγωγή συμβατική. Συμβατική είναι η ηλεκτροπαραγωγή εκείνη η οποία παράγεται από καύσιμα. Η ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο είναι η συμβατική, είναι πολύ ακριβή για τον λόγο ότι γίνεται από καύσιμα όπως είναι τον ντίζελ και το μαζούτ. Αυτά τα καύσιμα είναι πολύ ακριβά και πέραν του ότι είναι ακριβά τα ίδια, είναι επίσης και ρυπογόνα. Ρυπογόνα σημαίνει ότι αφήνουν ρύπους στο περιβάλλον, οι οποίοι ρύποι επιβαρύνονται με κάποιον κόστος. Αυτό το κόστος το επιβαρύνεται ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε, ξεκινώντας σαν σκέψη από την παραγωγή χαμηλού κόστους συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, έπρεπε να εξεύρουμε τους τρόπους για να εισάξουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο, το οποίο φυσικό αέριο θα μειώσει τους ρύπους, και οι δύο τρόποι οι οποίοι υπάρχουν για να υπάρξει εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κύπρο είναι, πρώτον, από το τερματικό αποϊγροποίησης φυσικού αερίου το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στο Βασιλικό, και ο δεύτερος τρόπος είναι με αγωγόν από την περιοχή, από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο πρώτος τρόπος είναι, δεν θα μειώσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Πιθανόν να το μειώσει λίγο, και ο λόγος είναι διότι θα μειώσει τους ρύπους και διότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα εισάγεται σε αυτό το τερματικό είναι πολύ ακριβό. Και ο λόγος που είναι πολύ ακριβό είναι διότι η Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει βγει στις αγορές και αγοράζει ό,τι υπάρχει σε υγροποιημένη μορφή φυσικού αέριου. Αυτό επειδή έχει αυξήσει τις ανάγκες, τη ζήτηση βασικά, έχει αυξήσει τις τιμές του προϊόντος. Οπότε η λύση μας εκείνη δεν είναι πλέον λύση για φτηνή παραγωγή ηλεκτρισμού και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε πλέον στην εισαγωγή φυσικού αερίου με αγωγόν από την Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο όμως τούτο, επειδή σημαίνει πολλές υποδομές, αγωγούς, υποδομές παραλαβής του προϊόντος, αντλίες, κομπρεσόρους που θα το στέλνουν από εκεί που βγαίνει από τη γη, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποσβεστούν αυτές οι υποδομές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ούτε μπορεί να τις αποσβέσει η ποσότητα εκείνη που χρειαζόμαστε για ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, η ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο χρειάζεται περίπου 0,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο είναι μια πολύ μικρή ποσότητα για να μπορέσεις να αποσβέσεις το κόστος αυτών των υποδομών. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να δώσουμε μια άλλη λύση, ο αγωγός αυτός να χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς, όπως υγροποίηση φυσικού αερίου για σκοπούς εξαγωγής σε μορφή υγροποιημένη για να πηγαίνει στις αγορές που το επιζητούν. Η πρώτη αγορά η οποία έχει άμεση ανάγκη για υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι η αγορά της Ευρώπης. Όμως και αν η αγορά της Ευρώπης εξέλιπε, θα μπορούσε να πάει το υγροποιημένο φυσικό αέριο στις άλλες αγορές που είναι οι αγορές της Ασίας. Μάλιστα. Δηλαδή, θα κατασκευαστεί αυτός ο αγωγός από το Ισραήλ προς την Κύπρο. Το κόστος ποιος θα το καταβάλει, είναι κάτι, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτός ο αγωγός? Η προσπάθεια μας είναι αυτός ο αγωγός και όλες οι υποδομές να χρηματοδοτηθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, από τους επενδυτές. Τις εταιρείες δηλαδή. Τις εταιρείες. Και οι επενδυτές μπορεί να είναι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται
στον χώρο της εξόρυξης, όπως είναι οι εταιρείες που βρίσκονται στην ΑΟΣ την Κυπριακή ή άλλες εταιρείες παρόμοιες που βρίσκονται στην ΑΟΣ του Ισραήλ. Μπορεί να είναι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για την κατασκευή και λειτουργία αναγωγών ή εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για την υγροποίηση του φυσικού αερίου και την αγορά του φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή για σκοπούς εξαγωγής. Όλη αυτή η αλυσίδα προμήθειας θα έχει ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία είναι έτοιμα να βάλουν το κεφάλαιο για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα των υποδομών. Και γιατί είναι έτοιμες τέτοιες εταιρείες να επενδύσουν στον χώρο? Διότι υπάρχει η υψηλή τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω της ζήτησης που είπαμε προηγουμένως και είναι μια ευκαιρία τώρα η οποία πιστεύουμε θα διαρκέσει για αρκετά ακόμα χρόνια, την οποία πρέπει η Κύπρος να εκμεταλλευτεί. Αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να την είχε ήδη εκμεταλλευτεί, διότι τα σωστά κράτη το τι κάνουν, βλέπουν πρώτα τον εαυτό τους, εξού και η ηλεκτροπαραγωγή, την οποία είπαμε ότι θα πρέπει να είναι χαμηλότερου κόστους, διότι είναι πάρα πολύ ακριβή το ηλεκτρικό ρεύμα στην Κύπρο και το βλέπουμε από τους λογαριασμούς τους οποίους παίρνουμε στο σπίτι μας, τους βλέπουμε επίσης και τους λογαριασμούς που παίρνουν οι επιχειρήσεις, το οποίο μας δημιουργεί θέματα ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα τα οποία κατασκευάζουμε. Η ακρίβεια γενικά σε έναν χώρο και ο πληθωρισμός προκαλείται από την ακριβή ενέργεια. Και επειδή αυτός είναι ο σκοπός της διακυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, θα πρέπει επιγόντως να δώσουμε τη λύση σε χαμηλού κόστους ηλεκτροπαραγωγή. Άρα από αυτόν τον αγωγό θα παίρνουμε φθηνό φυσικό αέριο, ουσιαστικά σε φθηνότερες τιμές από ό,τι θα ήταν στην περίπτωση του LNG. Αυτό είναι αυτό. Και η άλλη μου ερώτηση είναι, θα έρχονται από τα κοιτάσματα του Ισραήλ ουσιαστικά αυτών των αέριων, αλλά θα μπορούμε μέσω του αγωγού να φέρνουμε και από τα δικά μας κοιτάσματα το Αφροδίτη, για παράδειγμα. Από αυτόν τον αγωγό με το Ισραήλ να φέρνουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο? Ναι, ο αγωγός αυτός εξαρτάται από τον διάδρομο τον οποίο θα ακολουθήσει στην πορεία του από το Ισραήλ για να καταλήξει στο Βασιλικό. Οι τεχνικές μας γνώσεις λένε ότι θα πρέπει να περάσει από ένα διάδρομο ο οποίος έχει ήδη αξιολογηθεί. Και αυτός είναι ο διάδρομος ο οποίος έχει εκτιμηθεί ότι είναι κατάλληλος για να περάσει ο EastMed Pipeline, που είναι ένας όχι τόσο εύκολος διάδρομος, αλλά δεν είναι απαγορευτικός. Ο αγωγός αυτός μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο από την ΑΟΣ του Ισραήλ, μπορεί να μαζέψει επίσης αέριο από την ΑΟΣ της Κύπρου και να το διοχετεύσει στον προορισμό που είναι το Βασιλικό. Δεν είναι εύκολο όσο ακούεται. Mm-hmm. Είναι ένας αγωγός ο οποίος θα περάσει μέσα από βουνά τα οποία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας και χαράδρες οι οποίες θα πρέπει να προστατευτεί, μέσα από τις οποίες πρέπει να προστατευτεί ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα απολειών και διαρροών. Δεν έχει ξαναγίνει παρόμοιων έργων σε επίπεδο διακρατικών? Υπήρξε κάποιον προηγούμενο? Βεβαίως, σε άλλες χώρες του κόσμου υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες οι οποίες ενώνουν δύο ΑΟΣ χωρών και μεταφέρονται υποθαλάσσια και ουσιαστικά μεταφέρονται οι αγωγοί από τη μια χώρα στην άλλη. Το πιο όμως πιθανό είναι να βλέπουμε αγωγούς οι οποίοι περνούν χερσαία από χώρα σε χώρα και είναι γνωστοί αγωγοί οι οποίοι γνωρίζουμε που ξεκινούν από την Ρωσία, περνούν μέσα από διάφορες χώρες άλλες και καταλήγουν στην Ευρώπη. Άρα αυτό δεν θα αυξήσει το κόστος του φυσικού αερίου, δηλαδή η υποδομή που απαιτείται δεν θα αυξήσει σημαντικά το κόστος του φυσικού αερίου που έρχεται? Οποιαδήποτε υποδομή αυξάνει το κόστος του προϊόντος το οποίο μεταφέρεται στον αγωγό. Το θέμα είναι πόσο τον αυξάνει και πώς μπορείς να πουλήσεις το προϊόν το οποίο ρέει στον αγωγό. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η συγκυρία τέτοια που είναι τόσο ψηλή η τιμή του φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή που μπορείς να δικαιολογήσεις τις υποδομές αυτές τις οποίες έχουμε περιγράψει. Και όσον αφορά το Ισραήλ, έχουμε αυτή την διαφορά με το οικόπεδο που γυτνιάζει με το Αφροδίτη, το Ισάι,
μέσα στην όλη συμφωνία περιλαμβάνεται στο πακέτο αυτών και συμφωνία για το ΙΣΑ, γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να επιληθεί αυτό το θέμα πρώτα. Δεν είναι επανάγκες να επιληθεί πρώτα αυτό το θέμα για να γίνουν οι υπόλοιπες υποδομές, αλλά όταν μπαίνεις σε κάποιες διευθετήσεις με μια γείτονα χώρα, θέλεις να μην υπάρχουν προβλήματα σε άλλους χώρους. Και το Γησάι με το Αφροδίτη είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει στο τραπέζι για διαβούλευση εδώ και αρκετόν καιρό. Στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Ενέργειας είναι θα πρέπει να επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα ώστε να ελευθερώσει το Αφροδίτη και επιπρόσθετα θα πρέπει να ελευθερώσει και τους διαλόγους οι οποίοι επέρχονται μεταξύ των δύο χωρών για το μεγάλο έργο που είναι αυτό το οποίο είχε μιλήσει ψες ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου του Ισραήλ και για το οποίο επιβεβαιώσαμε σήμερα σαν Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα είμαστε κοντά σε μια συμφωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Για το Γησάι μιλάμε. Ναι, ναι. Για το Γησάι μπορώ να πω ότι έχουμε δώσει τα σχόλια μας την τελευταία εβδομάδα σε ένα έγγραφο το οποίο μας είχε παραδοθεί από το Ισραήλ με τα δικά του σχόλια για μια διακρατική συμφωνία η οποία θα διευθετούσε την διαφορά μεταξύ Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα η διαφορά δεν είναι μεταξύ των κρατών, είναι μεταξύ των διαχειριστριών εταιριών στα δύο κοιτάσματα. Αυστηρώς ομιλούντες δεν είναι δύο τα κοιτάσματα. Είναι έναν το κοίτασμα. Και το μεγάλο είναι το Αφροδίτη. Το Γησά είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το Αφροδίτη και απλώς έτυχε η γραμμή που χωρίζει τις δύο οικονομικές ζώνες να έχει κόψει το Αφροδίτη, ας το πούμε, με ένα μικρό κομμάτι του να είναι στην πλευρά του Ισραήλ. Και αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί. Τώρα, είπαμε για το Ισραήλ. Έχετε διαφοροποιηθεί από τους προκατόχους σας στο θέμα της Αιγύπτου. Υπήρχε αυτή η πάγια πολιτική ότι πρέπει να πάει να πάντα το δικό μας φυσικό αέριο στα τερματικά της Αιγύπτου και από εκεί οπουδήποτε αλλού. Έχουμε εγκαταλείψει αυτή την προοπτική της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή, δηλαδή για το δικό μας φυσικό αέριο. Όχι, δεν έχει εγκαταληφθεί η λύση της Αιγύπτου. Η λύση της Αιγύπτου παραμένει στο τραπέζι. Εμείς το τι κάναμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεννόηση με το Ισραήλ είναι να βάλουμε ακόμη μια εναλλακτική λύση στο τραπέζι για όσους ευρίσκονται στις δύο ΑΟΣ, Ισραήλ και Κύπρο. Και αυτή η εναλλακτική λύση θα πρέπει να αξιολογηθεί από εκείνους που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές. Το ίδιο ισχύει και για τις υποδομές της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος έχει κάποιες υποδομές, οι οποίες ευρίσκονται, είναι κάποιες υποθαλάσσιες πολύ κοντά στην Αίγυπτο, κάποιες είναι χερσαίες και αυτές επίσης θα πρέπει να αξιολογηθούν, να κάνουν οι εταιρείες τις τεχνοοικονομικές τους μελέτες και να επιλέξουν και αν από τις λύσεις επιλέγουν, βασικά παίρνουν. Εμείς βάλαμε στο τραπέζι ακόμα μία εναλλακτική και είναι στις εταιρείες που επαφίεται να την αξιολογήσουν καταλήλως. Έχετε προαναγγείλει και έναν εξειδικευμένο εργαστήριο που θα γίνει με τις εταιρείες τώρα, αυτόν τον μήνα, τέλη Μαΐου, με βάση το οποίο θα αποφασιστεί και η πολιτική μας στον τομέα της ενέργειας. Τι να αναμένουμε από αυτόν τον εργαστήριο? Ναι. Το εργαστήριο το συγκεκριμένο δεν είναι άσχετο με το ότι έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, δηλαδή την αγγελία για υποθαλάσσιον αγωγό από Ισραήλ σε Κύπρο, για υγροποίηση στην Κύπρο και εξαγωγή προς τις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το εργαστήριο αυτό θα καλέσει όλες τις εταιρείες οι οποίες πιθανόν να εμπλέκονται ή θα ήθελαν να εμπλέκονται σε έναν τέτοιο έργο, θα τους γίνει μια παρουσίαση για το τι είναι, ποια είναι η στρατηγική και η εναλλακτική την οποία προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία τώρα με το Ισραήλ, μετά την χθεσινή ανακοίνωση, και θα πρέπει οι εταιρείες να αποφασίσουν ποιον κομμάτι αυτής της αλυσίδας προμήθειας τους ενδιαφέρει. Οι εταιρείες που έχουν προσκληθεί είναι εταιρείες τεχνολογίας, εταιρείες που έχουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο, εταιρείες οι οποίες θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο, εταιρείες οι οποίες γνωρίζουν την κατασκευή σταθμών υγροποίησης και εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να παίρνουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο σε πλοία και να το τοποθετούν στις αγορές.
Άρα πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιον αποτέλεσμα συγκεκριμένο από αυτό το εργαστήριο? Πιστεύω ναι, ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για εκδήλωση ενδιαφέροντος από, από όλα τα μέρη της αλυσίδας τροφοδοσίας που περιγράψαμε προηγουμένως, και θα πρέπει πλέον αυτή, μετά τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση που θα γίνει στο εργαστήριο αυτό στις 29 Μαΐου και θα είναι, θα δώσει το παρόν του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να δώσει και το στίγμα της, του πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό για την Κυπριακή Δημοκρατία και για το Ισραήλ, και θα πρέπει να δοθεί κάποιος χρόνος ώστε οι εταιρείες να εκδηλώσουν επίσημα το ενδιαφέρον τους και μετά να προχωρήσουμε σε επιλογές εταιριών και σε τελική ανάλυση να ξεκινήσουμε από τον σχεδιασμό να μπούμε σε πορεία υλοποίησης. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του φυσικού αερίου, ο κόσμος έχει γίνει λίγο δύσπιστος. Ακούει φυσικό αέριο, δεν βλέπει φυσικό αέριο. Και υπάρχει και αυτή η άποψη ότι δεν εξελίσσονται τα πράγματα για πολιτικούς λόγους, λόγω της Τουρκίας, και όχι τόσο για τεχνο-οικονομικούς λόγους. Εσείς συμμερίζεστε αυτήν την άποψη? Η γεωπολιτική σε μια περιοχή που υπάρχει ενέργεια είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε επένδυση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή εγώ προέρχομαι από τον τομέα της ενέργειας, σας λέω ότι οι πλήστες από τις περιοχές στις οποίες υπάρχει ενέργεια βρίσκονται σε καταστάσεις γεωπολιτικών ανασφαλιών. Η περιοχή μας δεν τη θεωρώ ότι βρίσκεται σε γεωπολιτική ανασφάλεια. Βρίσκεται αντιθέτως, αν τη συγκρίνω με τις γνώσεις που έχω σε άλλες περιοχές, βρίσκεται σχετικά σε μια περιοχή η οποία είναι σταθερή. Σχεδόν σταθερή, να παρά το πω έτσι. Παρά το θέμα της Τουρκίας. Παρά το θέμα της Τουρκίας. Και οι γείτονες χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Τουρκίας, μπορεί να είναι μέρος της λύσης επίσης. Mm-hmm. Η ενέργεια είναι ένας χώρος, τον οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσεις σαν μαστίγιο, αλλά μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις και σαν καρότο. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο, η ενέργεια της Κύπρου θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια που απλώς μιλάμε για φυσικό αέριο και φυσικό αέριο δεν βλέπουμε, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σαν καρότο και όχι σαν μαστίγιο. Μάλιστα. Είπατε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο, γιατί ο στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πράσινη ενέργεια, η καθαρή ενέργεια, και φαίνεται ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το σημείο. Υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις πρόσφατα ότι το σύστημα μας μπορεί να μην σηκώνει άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε ανεβάσει ταχύτητες ταυτόχρονα και σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στον τομέα της καθαρής ενέργειας, παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται για το φυσικό αέριο? Γιατί ουσιαστικά το μέλλον αυτό είναι, η πράσινη ενέργεια, η καθαρή ενέργεια. Ναι, απλώς να ξεκαθαρίσουμε και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι η κατεύθυνση είναι πράσινη ενέργεια. Mm-hmm. Απλώς ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με το φυσικό αέριο για τον λόγο ότι είναι η μεταβατική μας περίοδος. Και επειδή τυχαίνει να έχουμε το φυσικό αέριο σαν φυσικό πλούτο στην οικονομική μας ζώνη. Οπότε μέσα στην περίοδο που μας επιτρέπει οι κανονισμοί και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με πορεία προς πράσινη κατεύθυνση. Δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να παράγεται από ένα μείγμα το οποίο να έρχεται από συμβατική ηλεκτροπαραγωγή όσο πιο καθαρή γίνεται, που είναι η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά στο μείγμα θα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που είναι η πράσινη ενέργεια η οποία προέρχεται από τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά. Αυτός ο συνδυασμός θα δώσει χαμηλού κόστους ηλεκτρικό ρεύμα στην Κύπρο και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μείγμα το οποίο θα δώσει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια στον Κύπριο καταναλωτή, στην επιχείρηση, στην οικονομία του τόπου. Γίνονται ενέργειες έτσι για να υπάρξει πιο άμεση αξιοποίηση αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δικό μας σύστημα, ή ακόμα επειδή δεν έχουμε ούτε μπαταρίες και τα λοιπά, είμαστε πίσω σε αυτόν τον τόπο?
Τα δίχτυα μας, όπως είναι κατασκευασμένα σήμερα, είναι κατασκευασμένα με έναν τρόπο ο οποίος βασικά ήταν η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή στη μία πλευρά της παραγωγής και στην μεριά της κατανάλωσης υπήρχε ο καταναλωτής. Αυτά είναι τα δίχτυα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς, χωρίς να διορθώσουμε τα δίχτυα, βάλαμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα σημεία αυτού του δικτύου. Και ρίχνουμε, αντί από μια πλευρά να πηγαίνει στην άλλη στον καταναλωτή, ρίχνουμε από όλες τις πλευρές παραγωγή και σε όλες τις πλευρές να υπάρχει κατανάλωση. Τα δίχτυα δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιο πράγμα, διότι είναι αρχαία δίχτυα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί, να αναβαθμιστεί το δίχτυο και να γίνει το λεγόμενο έξυπνο δίχτυο. Και το έξυπνο δίχτυο τι κάνει ουσιαστικά, ελέγχει την παραγωγή από πού προέρχεται και την τοποθετά εκεί που ζητείτε. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να γνωρίζει το αυτόματο δίχτυο προς τα πού πρέπει να ρέει η ηλεκτροπαραγωγή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το δίχτυο, με αποτέλεσμα να απορρίπτουμε πράσινη ενέργεια καθημερινά, ιδίως σε περιόδους όπως είναι η άνοιξη, δηλαδή λίγο πριν το καλοκαίρι και λίγο μετά το καλοκαίρι, υπάρχει σοβαρή απόρριψη πράσινης ενέργειας, το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να σταματάς την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, δηλαδή τους σταθμούς που παράγουν όπως στο Βασιλικό και στη Δεκέλια της ΑΕΚ, και η εύκολη λύση είναι να απορρίπτεις την πράσινη ενέργεια, η οποία είναι και η φθηνότερη. Τούτο δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να διορθωθούν τα δίχτυα, και επειδή για να διορθώσεις δίχτυα χρειάζεται χρόνος, θα πρέπει πρώτιστα να τοποθετηθούν μπαταρίες σε διάφορα σημεία του δικτύου, ώστε να αποθηκεύεται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και υπάρχουν δύο ειδών μπαταριών που μπορούν να μπουν. Το ένα είδος και το κεντρικό σύστημα, το οποίο σχεδιάζεται να μπει ανάντι, upstream στα αγγλικά, και θα μπει στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και υπάρχουν και οι μικρότερες μπαταρίες, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν κατάντι, δηλαδή downstream, δίπλα από φωτοβολταϊκά, ώστε την ώρα που η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάρκων δεν μπορεί να καταναλωθεί, να στέλνεται η ενέργεια αυτή στις μπαταρίες για να τις πάρουμε από τις μπαταρίες την ώρα που τη χρειαζόμαστε να καταναλώσουμε. Υπάρχουν σχεδιασμοί για νέα προγράμματα για μπαταρίες, φαντάζομαι τώρα. Τώρα ξεκινούμε για επιχορηγήσεις σε όλα στις μπαταρίες. Ήδη αρχίσαμε να παίρνει η ΡΑΕΚ, ο ρυθμιστής, να παίρνει αιτήσεις για να από ενδιαφερόμενα μέρη να επενδύσουν σε μπαταρίες μέσα στο δίκτυο μας, και στους επόμενους μήνες θα δούμε και σχέδια επιχορηγήσεων για να ενθαρρύνουμε μπαταρίες σε όλα τα σημεία του δικτύου. Σε αυτό το σημείο είναι καλά να πούμε ότι σε ένα σπίτι ακόμα και η μικρή μπαταρία είναι χρήσιμη, για τον λόγο ότι όταν παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά ενός σπιτιού και δεν την καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας που παράγεται, τη ρίχνουμε στο δίκτυο. Και το δίκτυο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε σαν μπαταρία. Δηλαδή το ρίχνουμε στο δίκτυο για να το πάρουμε το ηλεκτρικό ρεύμα που παρήξαμε μετά. Αλλά υπάρχει κόστος. Υπάρχει έναν κόστος. Ενώ το δώσαμε δωρεάν στο δίκτυο, θα το πάρουμε πίσω με κόστος. Τι είναι το σωστό? Να εγκαταστήσουμε μια μικρή μπαταρία στο σπίτι μας, η οποία θα επιχορηγείται σύντομα, να αποθηκεύουμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια την οποία δεν καταναλώνουμε την ώρα που παράγεται, για να την πάρουμε το βράδυ που δεν υπάρχει παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά μας. Τούτα είναι οι σωστές κινήσεις, και θα πρέπει ο κάθε ένας που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό παίρνει και την απόφαση για να βάλει και μία μπαταρία δίπλα από το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Mm-hmm. Τώρα να σας ρωτήσω, όσον αφορά τα καύσιμα και το κόστος των καυσίμων, φαίνεται ότι η προσπάθεια της πολιτείας μέχρι τώρα αλλά και της Βουλής επικεντρώθηκαν στη μείωση των φόρων κατανάλωσης για τα ορυκτά καύσιμα, για το πετρέλαιο και για την βενζίνη, και δεν φαίνεται να έχουμε αξιοποιήσει το υγραέριο, ας πούμε, που υπήρξαν κάποιες προσπάθειες.
Εντάξει, έπεται και το φυσικό αέριο, για... αλλά τα υπόλοιπα, ας πούμε, η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμη σε πολύ ψηλές τιμές. Θα κάνουμε κάτι συγκεκριμένα για να μειωθεί το κόστος των καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα ουσιαστικά? Η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας πάνω στα καύσιμα είναι ένα πολύ προσωρινό μέτρο και δεν είναι ούτε βιώσιμο. Δηλαδή είναι για να ελαφρύνει κάπως το κόστος της ενέργειας που γίνεται αυτό και γίνεται εις βάρος φυσικά των οικονομικών του κράτους. Δηλαδή το να μειώνεις ΦΠΑ ή να μειώνεις σε τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο ή να μειώνεις φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αυτό εννοείται ότι επιβαρύνει στα οικονομικά του κράτους για να βοηθήσεις τον καταναλωτή, ο οποίος, η αλήθεια να λέγεται, λόγω ακρίβειας της ενέργειας είναι ακριβά όλα και ο μισθός του καταναλωτή έχει μειωθεί πολύ σοβαρά όσον αφορά την αξία του, την αγοραστική αξία. Οπότε αν καταλαβαίνετε ότι είναι μη βιώσιμα μέτρα αυτά, είναι πολύ προσωρινά για να μας σπρώξει σε μελλοντικές διευθετήσεις, οι οποίες θα έχουμε πιο βιώσιμες λύσεις. Και οι βιώσιμες λύσεις είναι αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια με φυσικό αέριο από τη γειτονιά μας, να μπορεί να ρίξουμε το κόστος ηλεκτρισμού, ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει βιώσιμα φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, αντί να τον βοηθούμε οικονομικά να αγοράσει την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια. Οι άλλες λύσεις, το υγραέριο, φυσικών αέριων, είναι κάτι που προκρίνει η κυβέρνηση? Γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι και ψηλή η τιμή του υγραέριου στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες. Το υγραέριο είναι ένα καύσιμο το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από νοικοκυριά τα οποία είναι χαμηλών εισοδημάτων. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το υγραέριο που αγοράζουμε στους κυλίνδρους είναι ακριβό στην Κύπρο και ο λόγος που είναι ακριβό είναι διότι εισάγεται με πλοία σε μικρές ποσότητες, τοποθετείται σε κύλινδρα πάλι σε μικρές ποσότητες και μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή. Η συνολική πώληση υγραερίου στην Κύπρο είναι περίπου 52.000 τόνοι. 52.000 τόνοι είναι ασήμαντη ποσότητα για να μπορεί να δικαιολογήσει χαμηλές τιμές. Και ιδίως όταν έχουμε τη μετακίνηση των εταιριών πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα σε εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο βασιλικό και οι οποίες έχουν επενδυθεί σοβαρά ποσά για τους σωστούς λόγους, διότι θα πρέπει οι εγκαταστάσεις αυτές να βρίσκονται σε απόλυτη ασφάλεια, διότι βρίσκονται κοντά κάποιες κοινότητες. Οπότε αν καταλαβαίνετε ότι η μικρή ποσότητα, ο τρόπος που εισάγεται στην Κύπρο, ο τρόπος που μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή, επιβαρύνει το κόστος του προϊόντος. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν δούλεψε η υγραεριοκίνηση. Η υγραεριοκίνηση δεν δούλεψε στην Κύπρο για τον λόγο ότι πάλι η αγορά είναι πολύ μικρή. Υπάρχει το αντικατάστατο της βενζίνης, δηλαδή η βενζίνη ουσιαστικά στα αυτοκίνητα είναι εκείνα τα αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο που θα κινούνται με υγραεριοκίνηση και είναι σοβαρά ανασφαλές να έχεις κυλίνδρους υγραερίου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχημάτων. Mm. Διότι καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν καύσιμο το οποίο βρίσκεται κάτω από πίεση και βρίσκεται στον κύλινδρο, ο οποίος βρίσκεται στο πορπαγάζ του αυτοκινήτου. Mm. Αυτό δεν είναι σοβαρά ασφαλισμένο. Να περάσουμε τώρα στις επιχειρήσεις. Ποια κίνητρα δίνετε αυτή τη στιγμή για να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, να μειώσουν το κόστος τους? Ναι. Υπάρχει κάτι καινούριο σε σχέση με τα γνωστά σχέδια? Λοιπόν, ό,τι ισχύει για τα νοικοκυριά που συστήνουμε μέχρι να μπορέσουμε να δώσουμε βιώσιμες λύσεις χαμηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, να κάνουν χρήση των σχεδίων του Υπουργείου που επιχορηγούμε τα φωτοβολταϊκά. Και υπάρχουν σχέδια αυτή τη στιγμή στα οποία μπορεί να υποφεληθεί το ίδιο το νοικοκυριό με την χρήση εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών. Των μπαταριών θα έρθει σύντομα. Και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχουμε πρόσφατα βγάλει ένα σχέδιο έξω το οποίο το ονομάζουμε Virtual Net Billing και μπορεί μια επιχείρηση πέραν των φωτοβολταϊκών τα οποία τοποθετεί στην οροφή της επιχείρησης, παραδείγματος χάρη ένα ξενοδοχείο στην οροφή,
να έχει και φωτοβολταϊκά τα οποία βρίσκονται σε άλλων χώρων και να επιμετρείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών σε εκείνων των άλλων χώρων ή στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται στο μετρητή του, στο ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται σε γεωγραφική άλλη περιοχή. Οπότε θα συστήνα τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν αυτά τα σχέδια ή δυνατόν να τα εκμεταλλευτούν σε συνδυασμό με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, και οι λόγοι είναι απλοί. Υπάρχει τόσο μεγάλη κατανάλωση στις επιχειρήσεις, ιδίως όταν πρόκειται παραδείγματος χάρη για ένα ξενοδοχείο, ιδίως στην καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία έχουμε και τον αυξημένο τουρισμό. Οπότε η ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να γίνεται χρήση. Η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν στο μεγαλύτερο βαθμό και να γίνεται χρήση όλων των σχεδίων ώστε να υποφελούνται με χαμηλό κόστος εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είτε στο ίδιο τη μονάδα τους της επιχείρησης, ξενοδοχείο, είτε κάπου αλλού που μπορούν να διαθέσουν χώρο για να επιμετρείται στο μετρητή της επιχείρησης τους. Αν πρόκειται για ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο τους. Μάλιστα. Και να κλείσουμε λίγο με τα μέτρα για τους καταναλωτές για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα ακρίβειας. Ήδη έχει πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το e-καλάθι. Και άλλα μέτρα επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Το e-καλάθι θα δώσει πρόσβαση στις τιμές κάποιων καταναλωτικών αγαθών στο Υπουργείο να γνωρίζει τι πωλείται αυτόν τον καταναλωτικό αγαθό. Επιπρόσθετα θα δώσει έναν εργαλείο στον ίδιο τον καταναλωτή να επιλέγει από πού μπορεί να αγοράσει το καλάθι το οποίο επέλεξε, δηλαδή τα 30-40 προϊόντα που θα πάει για ψώνια, με πιο χαμηλό κόστος. Και ξεκινώντας από το εργαλείο, που είναι το σημαντικό κομμάτι για τον καταναλωτή, είναι ότι θα υπάρχει μία εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα μπορείς να επιλέγεις, να βλέπεις πρώτα πού βρίσκονται, σε τι τιμή τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να επιλέγεις τα προϊόντα, να φτιάχνεις εσύ το καλάθι και γνωρίζοντας η εφαρμογή πού βρίσκεσαι γεωγραφικά, να σου υποδεικνύει την πλησιέστερη υπεραγορά στην οποία μπορείς να αγοράσεις το φθηνότερο καλάθι που έχεις επιλέξει, δηλαδή τα 30-40 προϊόντα που θα πας για να αγοράσεις εκείνη την ημέρα. Προβλέπουμε ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εφόσον πήραμε πολλή βοήθεια και τεχνογνωσία από την Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με επιτυχία το συγκεκριμένο εργαλείο, και ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε και την εφαρμογή η οποία να δουλεύει στα κυπριακά δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν άλλα μέτρα για το ΦΠΑ, για προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια. Ναι, επιπρόσθετα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο μας, έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών την μείωση ή τον μηδενισμό ΦΠΑ σε συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα τα οποία είναι βαριά στο καλάθι του νοικοκυριού και εισακουστήκαμε με το Υπουργείο Οικονομικών να προωθεί την ιδέα, να περνάει από το Υπουργικό Συμβούλιο την απόφαση και να υλοποιείται για κάποια προϊόντα τα οποία ο καταναλωτής έχει σε ευρεία κατανάλωση. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ενημερωτική συνέντευξη. Και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και νέα που αφορούν το φυσικό αέριο, την ΑΟΣ μας, όλα αυτά που περιμένει ο κόσμος. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.